Είμαστε με τους Παναγιώτη Κουτσκουδή και Παναγιώτη Κορομιλά και αυτή η συνέντευξη θα είναι ένα αφιέρωμα στο Σάτυρο και στο Αγιασόδικο Καρναβάλι. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Κορομιλά και να μας πει φέτος τι εκδηλώσεις ετοιμάζει ο Σάτυρος. Γεια σας και από εμάς και από μένα. Φέτος διοργανώνουμε διήμερο εκδηλώσεων. Θα ξεκινήσουμε την Κυριακή της Αποκριάς με την παραδοσιακή πατινάδα που την κάνουμε τα τελευταία χρόνια με πρωτοστάτη το Μεγαλέξανδρο, θα σεργιανίσουμε το χωριό και θα καταλήξουμε στην πλατεία της Αγοράς, όπου εκεί θα μοιράζουμε δωρεάν ριζόγαλο, ινόμελο, κεράσματα για τον κόσμο. Θα ακολουθήσει μουσικοχορευτικό με το αναγνωστήριο της Αγιάσου και με κάτι καλεσμένους που έχουμε από την Αθήνα, ένα τμήμα μουσικό, χορευτικό. Συνεχίζουμε με το καρναβάλι, το καθιερμένο καρναβάλι με τη σάτυρα και μετά με όλους τους συλλόγους του χωριού, μια συνεργασία που έχουμε κάνει τώρα τελευταία, θα γίνει ένα λαϊκό γλέντι, ένα αποκριάτικο γλέντι, με μουτσούνες, με χορό, με τραγούδια, με κεράσματα και κλείνουμε έτσι την Κυριακή. Πάμε τώρα την καθαρά Δευτέρα, έχουμε δύο καρναβαλικά συγκροτήματα τα οποία θα παρουσιαστούν στην πλατεία Δημαρχείου. Πάλι μουσικοχορευτικά με το αναγνωστήριο, με τα σαντούρια. Στον κόσμο μοιράζουμε δωρεάν νηστίσιμους μεζέδες, ουζάκι και θα συνεχίσουμε με τα συγκροτήματα. Δύο καρναβαλικά συγκροτήματα έχουμε φέτος. Ελπίζουμε να βοηθήσει και ο καιρός. Επίσης, το Σάββατο, 16 Μαρτίου, στο χώρο του Oxygen, στο Καμπούδι της Αγιάσου, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου και Δημοτικού διοργανώνει ένα πάρτι για τα παιδιά, το οποίο εντάσσεται και αυτό στα πλαίσια του Αγιασότικου Καρναβαλιού, για να διασκεδάσουν τα παιδάκια. Πόσο καιρό κρατάει η προετοιμασία του Συλλόγου προκειμένου να είστε έτοιμοι τη μέρα της αποκριάς? Αυτό δεν είναι κάτι στάνταρ, αλλά συνήθως ξεκινάμε πάνω στα Χριστούγεννα, μπαίνει η βασική ιδέα, οι σωτηρογράφοι θα κάτσουν να γράψουν τη σάτυρα, θα ξεκινήσουμε την κατασκευή των σκηνικών, μετά είναι το βάψιμο και τώρα η τελευταία εβδομάδα που ξεκινάμε τις πρόβες. Πόσα άτομα συνήθως συμμετέχουν? Η κάθε παρέα γύρω στα 10-15. Η αλήθεια είναι ότι τώρα τα τελευταία τα χρόνια έχουμε γίνει όλη μία ομάδα και ο ένας βοηθάει τον άλλον. Δηλαδή τα σκηνικά θα τα κατασκευάσουμε κάτω στα σφαγεία όλοι μαζί. Και προσπαθούμε να βάλουμε και τα παιδιά στο κλίμα. Δηλαδή ξεκινάμε με τη μαθητική σάτυρα που γίνεται την Παρασκευή στα σχολεία, να γίνεται ένας διαγωνισμός να βραβεύσουμε, για να υπάρχει και συνέχεια σε αυτό που κάνουμε. Επιπλέον την καθαρή Δευτέρα θα είναι ανοιχτό το Καρναβαλικό Μουσείο, ο χώρος που βρισκόμαστε τώρα, και στο πάρκο, στο χώρο του Visit Αγιάσος, θα γίνει η φωτογραφική μας έκθεση. Πιστεύω να πάει και αυτή καλά. Στη φωτογραφική έκθεση τι θα παρουσιαστεί? Φωτογραφίες από καρναβαλικά συγκροτήματα των προηγούμενων ετών. Ο Σάτυρος πόσα χρόνια μετράει? Ο Σάτυρος μετράει φέτος, κλείνουμε τα 40 χρόνια. Είχε ιδρυθεί το 1984. Ο κύριος Παναγιώτης Κουτσκουδής έχει ασχοληθεί και συγγραφικά με το Αγιασότικο Καρναβάλι. Οπότε θέλουμε να μας πείτε για την ιστορία του. Πότε ξεκινά και ποια είναι τα ιδιαίτερα γνωρίσματά του? Σας χαιρετώ κι εγώ και εσάς και τους ακροατές μας. Σας ευχαριστούμε εκ μέρους του Πολιτιστικού Καρναβαλικού Συλλόγου Αγιάσου Σάτυρος που ήρθατε να καλύψετε αυτό το δρόμενο το οποίο εθιμικά το τηρούμε και το προσπαθούμε να το εμπλουτίσουμε και να το μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές εδώ και πολλές δεκαετίες. Και όσον αφορά τώρα την ιστορία του εθίμου, αυτό ξεκινάει, χάνεται, οι ρίζες του χάνονται στα βάθη της τουρκοκρατίας. Ήδη από το 17ο αιώνα μαρτυρούνται κάποιες αποκριάτικες εκδηλώσεις που κάνουν οι πρόγονοι μας, ντυμένοι αρματολοί και κλέφτες, σεριάνιζαν μέσα στους δρόμους του χωριού, τραγουδώντας παλιά παραδοσιακά τραγούδια. Είχαν όμως την υποχρέωση με τη δύση του ηλίου να συγκεντρώνονται στην πλατεία αγοράς του χωριού και μετά να διαλύονται επί παρουσία του Τούρκου Ζαμπίτη. Ζαμπίτης ήταν ένας αξιωματούχος της εποχής εκείνης, ήταν ουσιαστικά ένας εκπρόσωπος των τουρκικών αρχών, γιατί μιλάμε βέβαια για εποχή τουρκοκρατίας στη Λέσβο. Το έθιμο της Πατινάδας ήκμαζε τις παλιές αποκριές, τα παλιά χρόνια επί τουρκοκρατίας δηλαδή, και ομάδες παλικαριών, ντυμένα με τα σχολιανά τους ρούχα,
τα ρούχα που βάζανε δηλαδή στα πανηγύρια, στις γιορτές, στους αραβώνες, στους γάμους κλπ. Παραδοσιακή φορεσιά, η γνωστή με το σαλβάρι, το γελέκο, το ζουνάρι, το πουκάμισο. Σεριάνιζαν στους δρόμους του χωριού και τραγουδούσαν και αυτοί παλιά παραδοσιακά τραγούδια, όπως ήταν η Λιγερή, η Σούσα, η Απαρνημένη, η Τριανταφυλένη κλπ. Έκαναν στάση σε μικρά μαγαζάκια που υπήρχαν στις γειτονιές, τα οποία τα λέγανε κουητούκια. Αυτά σερβίριζαν λίγο ούζο ή κονιάκ με μεζεδάκια, ξέρω, καρπό και κρύο πιάτο. Εκεί μαζευόντουσαν και οι μουσικάντες, οι παλιές παραδοσιακές κομπανίες, οι οποίες έπαιζαν ζωντανά και γινόταν και το νυφοπάζαρο ουσιαστικά εκεί πέρα, δηλαδή στα τρίστρατα, στις γειτονιές, στα μαγαζάκια έξω, έξω από τα μαγαζάκια αυτά. Μαζευόταν τα κορίτσια καθισμένα στα καρυγλιά τους, στα σκαμιά τους και περίμεναν να γίνει η παρέλαση των παλικαριών, να ερωτοτροπήσουν με τον παλιό τρόπο, τελείως πλατωνικά φυσικά, με ανταλλαγή ματιών και ψιλοσχόλια. Και έτσι, ας πούμε, να βγουν και εν συνεχεία οι καρνάβαλοι, οι οποίοι είτε πεζοί είτε πάνω στα γαϊδουράκια τους έλεγαν τη σάτυρά τους, την απήγγειλαν στον κόσμο. Ή διασταυρώνονταν μεταξύ τους πολλές φορές και έλεγε ο ένας πάνω στον άλλον. Δηλαδή σχόλια έτσι πικρόχολα, χωρίς να δημιουργούν παρεξηγήσεις βέβαια, γιατί ο ένας προσπαθούσε να εντοπίσει και να περιγελάσει και να διακομωδήσει τα μειονεκτήματα και τα κουσούρια του άλλου. Αυτό το έθιμο λεγόταν αντικαρνάβαλος ή καρναβαλομαχία. Δηλαδή το λέω εγώ πάνω σε σένα και εσύ πάνω σε μένα. Πέρασαν τα χρόνια και με τον ερχομό του 20ου κάποιος πρωτοτύπησε σε αυτές τις παρέες και αντί με την παραδοσιακή του φορεσιά ντύθηκε πια τσολιάς με περικεφαλαία. Αυτός ονομάστηκε Μεγαλέξανδρος τότε από τον κόσμο. Και ήταν ένα σύμβολο παλικαριάς, ένα σύμβολο αντίστασης. Μιλάμε για τουρκοκρατία πάντα, ένα θύμιζε τα παλιά μεγαλεία του ελληνισμού από τα χρόνια του Μεγαλέξανδρου, αλλά και την Επανάσταση, γιατί είπαμε ήταν τσολιάς του 1821, που ήδη είχε γίνει στη στεριανή Ελλάδα και ουσιαστικά συδάβλιζε τον πόθο του λαού για ελευθεριά και τόνωνε το εθνικό φρόνημα που λέμε. Γι' αυτό και αγαπήθηκε αυτό το έθιμο πάρα πολύ και κράτησε μέχρι το 1925 περίπου. Οπότε σιγά σιγά άρχισε να σβήνει, γιατί από το 12 βέβαια η Λέσβος εντάχθηκε στον εθνικό κορμό και εξέλιπαν οι κοινωνικοί και οι ιστορικοί λόγοι που το γέννησαν και το εξέδρεψαν αυτό το έθιμο. Από τότε άρχισε κατά καιρούς να αναβιώνει και εμείς τα τελευταία χρόνια ρίξαμε ιδιαίτερο βάρος από το 2018 και εντεύθεν, εξαιρουμένων των χρόνων βέβαια της πανδημίας που δεν έγιναν εκδηλώσεις, λόγω των γνωστών απαγορεύσεων. Έχουμε ρίξει ιδιαίτερο βάρος, το εμπλουτίζουμε και μαζεύεται πολλοί κόσμος. Μπαίνει μπροστά ο Μεγαλέξανδρος, από πίσω όλο το τσούρμο των μασκαρεμένων, ντόπιοι, ξένοι, μουσική κομπανία και σεριανίζουμε στις γειτονίες και τραγουδάμε παραδοσιακά τραγούδια και κυρίως τα τρυψίματα. Τρυψίματα λέγουμε τα δύστιχα ομοιοκαταληκτικά τραγούδια που υμνούν τα γεννητικά όργανα των δύο φύλων και τη σεξουαλική πράξη. Είναι τα γνωστά με τον όρο γαμοτράγουδα, γιατί συναντούνται σε όλη την Ελλάδα και στα Βαλκάνια μακάρι. Απλά εδώ έχουν την ονομασία τρυψίματα. Στη Ρόδο, ας πούμε, τα λένε αντρικά μουνάτα και ούτω καθεξής. Κάθε περιοχή έχει την ονομασία της. Αλλά όλα έχουν το ίδιο αυτό περιεχόμενο, είναι φαλικά άσματα. Ξαναγυρίζουμε πάλι πίσω τώρα, στις αρχές του 20ου αιώνα. Εμφανίζονται οι πρώτοι χωρατατζίδες. Αυτοί ήταν λαϊκοί ποιητές που γράφανε λίγους στίχους, αλλά κυρίως κάνανε θεατρικές κινήσεις, δηλαδή οργανώνανε θεατρικά σκετσάκια, μονόπρακτα. Ένα από τα μονόπρακτα που άφησε εποχή ήταν η Γένα, που την ξεκίνησε ο Νικόλας Χαλέλης και είχε μεγάλη απήχηση στο κοινό. Προχωρώντας προς το 1912, οι πρώτοι στιχουργοί γράφουν ένα πατσάλι της τότε επίσημης ελληνικής γλώσσας που ήταν η καθαρεύουσα, η απλή καθαρεύουσα και της ντόπιας, της ντοπιολαλιάς, του τοπικού γλωσσικού ιδιώματος. Σιγά σιγά αυτό το πράγμα ξεκαθαρίζει και από το 1922 και μετά, μετά την καταστροφή, καθιερώνεται ως εκφραστικό όργανο του λαϊκού ποιητή στην Αγιάσο η ντοπιολαλιά. Όλα λοιπόν από τότε και μέχρι σήμερα είναι ένας αιώνας γεμάτος. Τηρείται απαρέγκλητα το έθιμο, δηλαδή οι σάτυρες όλες αποδίδονται στο τοπικό γλωσσικό ιδίωμα. Αν μνημονεύαμε τα ονόματα εκείνων που έχουν γράψει
Ιδιαίτερες σάτυρες, ποιοι είναι? Ήταν πάρα πολλοί οι παλιοί λαϊκοί ποιητές, ιδιαίτερα της προπολεμικής περίοδου. Πιο αξιοσημείωτοι ήταν ο Στρατής Πολυδόρο Αναστασέλης, ο Βασίλης Βλαστάρης Ιβαγιάνας, ο Βασίλης Κυπριωτέλης, ο Μενέλαος Καμάτσος, ο Μιχάλης Πασχαλιάς και πολλοί άλλοι που εμφανίστηκαν αυτή την περίοδο και συνέχισαν με τους στίχους τους να καλύπτουν ακόμα και τα πρώτα χρόνια της μεταπολεμικής περίοδου. Μετά τα χρόνια της κατοχής, του πολέμου και του εμφυλίου, η παρέα του Ανανία Καρμαλή καθιέρωσε την εμφάνιση των σκηνικών στο Αγιασώτικο Καρναβάλι. Δεν μέχρι τότε, μέχρι πριν τον πόλεμο, ο Αγιασώτης Καρνάβαλος έγραφε σάτυρα, γύριζε σεριάνιζε μέσα στο χωριό, είτε πεζός σε παρέες ή με μονομήσους, είτε πάνω στο γαϊδουράκι του. Ήταν μουλαροκίνητος, όπως τον έλεγε και ο αείμνηστος στρατής Αναστασέλης. Μετά έγινε αυτοκινούμενος, γιατί από τη στιγμή που κατασκευάζει σκηνικά, έπρεπε να τα βάλει πάνω στις καρότσες φορτηγών αυτοκινήτων και να τα μεταφέρει σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους, πλατείες του χωριού, ας πούμε, και κεντρικά σημεία, και εκεί να παρουσιάσεις τη θεματολογία σου. Από τότε αρχίζει το καρναβάλι να αποκτάει μία φήμη παλαισβιακή σιγά-σιγά. Άρχισε να μαζεύει κόσμο και από άλλες περιοχές του νησιού. Στα χρόνια της δικτατορίας και τα πρώτα 10 χρόνια της μεταπολίτευσης, βγήκε, ξεπέρασε τα στενά γεωγραφικά όρια της Λέσβου και απέκτησε φήμη και απήχηση πανελλαδική. Γιατί σε αυτό βοήθησαν βέβαια και τα μέσα της εποχής, η τηλεόραση, η κρατική τηλεόραση τότε, το ραδιόφωνο κλπ. Και άρχισε σιγά σιγά να αποκτάει μια φήμη ευρύτερη, την οποία εξακολουθεί να απολαμβάνει μέχρι και σήμερα. Το 1938 καθιερώθηκε ο Βάλιος Διαγωνισμός. Τι ήταν αυτός? Ήταν ένας διαγωνισμός για την καλύτερη σάτυρα, τον οποίο διαγωνισμό χρηματοδοτούσε το Αναγνωστήριο, με περιουσιακά στοιχεία του Κουκουβάλα, του γραμματζήση Κουκουβάλας, ήταν ένας μεγάλος ευεργέτης του Αναγνωστηρίου, μετανάστης στην Αμερική που έκανε λεφτά και μετά δώρησε κάποια περιουσιακά του στοιχεία στο Αναγνωστήριο με την επιθυμία να διατίθενται τα έσοδα από την αξιοποίηση αυτής της περιουσίας για το καρναβάλι. Και το Αναγνωστήριο θέσπισε τον Βάλιο Διαγωνισμό, ο οποίος ξεκίνησε από το 1938 και κράτησε μέχρι το 1984. Τότε ακριβώς ιδρύθηκε ο Καρναβαλικός Σύλλογος Αγιάς ο Σάτυρος, ο οποίος πήρε τη σκητάλη της διοργάνωσης των εκδηλώσεων από το Αναγνωστήριο, το οποίο το είχε μέχρι τότε. Δηλαδή, η διοίκηση του Αναγνωστηρίου όριζε κριτικές επιτροπές, οι οποίες παρακολουθούσαν τα διάφορα συγκροτήματα και τα βράβευαν. Διάφορα βραβεία, πρώτο, δεύτερο, τρίτο κλπ. Και ανάλογα ήταν και τα χρηματικά έπαθλα. Στα χρόνια του Συλλόγου καταργήθηκε ο διαγωνισμός και όλοι μαζί, εκ των ενόντων, δουλεύουμε για να κατασκευάσουμε τα σκηνικά. Ο Σύλλογος καλύπτει το κόστος κατασκευής τους και δεν είναι ανάγκη να θεσμοθετούνται, ας πούμε, χρηματικά έπαθλα. Οι σάτυρες όμως εξακολουθούν να είναι ξεχωριστές. Δηλαδή, κάθε συγκρότημα έχει το δικό του ή τους δικούς του σατυρογράφους. Αλλά τα σκηνικά και εν γέννη η διοργάνωση, η διαφήμιση, η προβολή των εκδηλώσεων, ο στολισμός των χώρων κλπ. Γίνονται εκ των ενόντων. Στα τελευταία χρόνια, να πούμε μονάχα, δηλαδή τις τελευταίες δεκαετίες επί σάτυρο, ότι το καρναβάλι έγινε πιο θεατρικό, γιατί παλιά ήταν στατικό. Έβγαιναν οι ήρωες των δρόμενων, οι εκφωνητές, οι καρνάβαλοι και απήγγελαν μόνο τους στίχους. Μετά, στα δικά μας χρόνια, βάλαμε εμβόλυμα σκέτς, βάλαμε ηχητικά και οπτικά εφέ, αυξήσαμε τους αριθμούς, δώσαμε βαρύτητα στο διάλογο, σπάει ο στίχος δηλαδή σε δύο και σε περισσότερα κομμάτια, εντάθηκε η κινητικότητα των ηρώων πάνω στο πάλκο και έτσι απέκτησε ένα πιο θεατρικό, πιο επιθεωρησιακό χαρακτήρα το καρναβάλι, προσαρμοζόμενο βέβαια και στις εκάστοτε ιστορικές συνθήκες. Ήταν κάτι απαιτούμενο πια να ξεφύγει από αυτή τη στατικότητα και να μετατραπεί σε ένα είδος λαϊκού θεάτρου, γιατί περί λαϊκού θεάτρου πρόκειται. Και πέρυσι, με την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και τη συνεργασία του Καρναβαλικού Συλλόγου Αγιάσου και του Αναγνωστηρίου Αγιάσου, το έθιμό μας κατάφερε να ενταχθεί στο Εθνικό Ευρυτήριο της Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να τύχουμε στα επόμενα χρόνια της οικονομικής στήριξης του Υπουργείου Πολιτισμού προκειμένου να το
αναδείξουμε και να το εμπλουτίσουμε ακόμα περισσότερο. Ήταν μια κατάκτηση και ένα αίτημα και ένας πόθος δεκαετιών που έγινε πραγματικότητα. Πόσο σημαντική είναι η διατήρηση των ηθών και των εθίμων του κάθε τόπου? Νομίζω ότι ο λαϊκός πολιτισμός και ιδιαίτερα ο ελληνικός λαϊκός πολιτισμός είναι το αγκονάριο, ο κραγουνιαίος λίθος πάνω στο οποίο στηρίζεται αυτό που λέμε η εθνική συνείδηση. Γιατί μπορεί να μαλώνουμε για θέματα τα οποία, ας πούμε, έχουμε διαφορετικές απόψεις για πολιτικά, για κομματικά, η κοινωνία είναι ταξική, καθένας εκφράζεται διαφορετικά και παλεύει για άλλα, για την επίτευξη διαφορετικών στόχων και την εκπλήρωση διαφορετικών συμφερόντων. Αλλά εκεί που όλα μας ενώνουν και σταματούμε τις καυγάδες, είναι άμα ακούσεις, ας πούμε, ένα κλαρίνο, ή άμα ακούσεις τα σαντουρόβιολα, ή άμα βγεις στο πανηγύρι. Εκεί όλοι γινόμαστε αδέρφια, γινόμαστε ένα πράγμα. Αυτό είναι ο λαϊκός πολιτισμός και είναι πάρα πολύ σημαντική η διατήρηση του και ο παραπέρα εμπλουτισμός του, γιατί αυτό συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή. Μας κρατάει ενωμένους και αδιαίρετους πέρα από κάθε φυγόκεντρη τάση που μπορεί να αναπτυχθεί μέσα στην ελληνική κοινωνία και σε γενικότερα σε οποιαδήποτε κοινωνία. Αλλά εμείς έχουμε βαθιές ρίζες και αυτό μας αποτελεί, ας πούμε, ένα βασικό στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητας και της κουλτούρας μας, ο λαϊκός πολιτισμός. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και ως έθνος και ως λαός.